Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Λεωνίδας Μπανάκος και μαζί θα κάνουμε μαθηματικά. Συγκεκριμένα, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ισοδύναμα κλάσματα και για τη διαδικασία της απλοποίησης. Μπορείτε να έχετε μαζί σας το τετράδιό σας και το μολύβι σας και αν θέλετε ανοίξτε το βιβλίο, το σχολικό βιβλίο της 5ης Δημοτικού των Μαθηματικών, στο κεφάλαιο 16 θα βρείτε τα ισοδύναμα κλάσματα και τη διαδικασία της απλοποίησης, αν θέλετε να συνεχίσετε τη μελέτη σας. Ας θυμηθούμε κάποια πράγματα που να συνδέσουμε με τα προηγούμενα, ας θυμηθούμε κάποια πράγματα για να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Έχουμε μιλήσει για την ακέραιη ποσότητα, την τοποθετούμε στον πίνακα. Θα βάλουμε και διάφορες κλασματικές και κάποιες κλασματικές μονάδες, όπως το 1 δεύτερο, το 1 τέταρτο, το 1 έκτο, το 1 όγδοο, το 1 πέμπτο, το 1 δέκατο. Έχουμε ήδη πει ότι κοιτώντας τους όρους του κλάσματος, αν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι μικρότερο από την ακέραια μονάδα, από την ακέραια μονάδα. Είναι μικρότερο από το 1. Δεν έχουμε πάρει όλη την ποσότητα. Αν ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι ίσο με το 1. Στην περίπτωση που ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από την ακέραια μονάδα. Εδώ έχουμε τα κλάσματα 5 τρίτα, 7 τέταρτα, 8 έκτα, 9 πέμπτα και 4 δεύτερα. Βλέπετε ότι είναι όλα μεγαλύτερα από την ακέραιη μονάδα, όλα έχουν αριθμητή μεγαλύτερο από τον παρονομαστή, που σημαίνει ότι έχουμε πάρει και δεύτερη και ίσως και τρίτη, στην περίπτωση μας δεν έχουμε πάρει τρίτη, ακέραιη μονάδα. Έχουμε χωρίσει και τη δεύτερη ακέραιη μονάδα και έχουμε πάρει κομμάτια και από αυτή για να συμπληρώσουμε το κλάσμα. Επίσης είδαμε πώς μετατρέπουμε ένα κλάσμα που είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα σε μεικτό αριθμό με τη βοήθεια της γαίρεσης. Και ας πάρουμε το παράδειγμα 23 πέμπτα. Ένας τρόπος είναι να γράψουμε ένα πέμπτο και ένα πέμπτο και ένα πέμπτο και ένα πέμπτο, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό πρέπει να το γράψουμε 23 φορές. Οι τελείστες δείχνουν ότι μέσα εκεί έχουμε τις υπόλοιπες κλασματικές μονάδες 1 πέμπτο, τις οποίες δεν θα τις γράψουμε για να καταλάβουμε, για να καταδείξουμε και την αξία της διαίρεσης. Αντί λοιπόν να κάνουμε τη διαδικασία αυτή, ώστε κάθε ας συμπληρώσουμε μια πεντάδα από το 1 πέμπτο. Ωραία. Αυτά κάνουν 5 πέμπτα, το οποίο είναι ίσο με 1. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία και στο τέλος θα δούμε πόσα πέμπτα θα μας περισσέψουν και θα φτιάξουμε και το ακέραιο μέρος και το κλασματικό για να φτιάξουμε το μεικτό αριθμό. Θα κάνουμε λοιπόν τη διαίρεση 23 δια 5. Το 5 στο 23, 4 φορές, 4, 5, 20. Λοιπόν, το 23 πέμπτα είναι ο μεικτός αριθμός 4 και 3 πέμπτα. Έτσι λοιπόν αποφύγαμε την ανάλυση και κάναμε την μετατροπή του κλασματικού αριθμού 23 πέμπτα σε μεικτό μέσω της διαίρεσης πολύ πιο σύντομα. Ας τοποθετήσουμε λοιπόν στην αριθμογραμμή το 23 πέμπτα. Είναι ο αριθμός 4 και 3 πέμπτα. Δεν θα το βάλουμε, το 4 είναι εδώ. Εδώ έχουμε χωρίσει από το 4 σε 5 σε τέταρτα. 4 και 1 τέταρτο, 4 και 2 τέταρτα, 4 και 3 τέταρτα, 4 και 4 τέταρτα, δηλαδή 5. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω σε αυτές τις κουκίδες. Θα πρέπει να χωρίσουμε την αριθμογραμμή μας εδώ σε πέμπτα.
4 και 1 πέμπτο και 2 πέμπτα και 3 πέμπτα και 4 πέμπτα και 5 πέμπτα. Άρα λοιπόν το 23 πέμπτα είναι 4 και 1, 2, 3 πέμπτα. Θα πάρουμε τώρα δύο κλάσματα που βλέπουμε εδώ, το 4 δεύτερα και το 6 τρίτα, και θα προσπαθήσουμε να τα τοποθετήσουμε στην αριθμογραμμή και να δούμε τι θα συμβεί. Το 4 δεύτερα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τη διαίρεση, είναι ίσον με το 2. Το 6 τρίτα είναι και αυτό ίσον με το 2. Ας την κάνουμε για επαλήθευση. Δεν χρειάζεται, μπορεί να την κάνουμε και οριζόντια. Άρα λοιπόν, 4 δεύτερα ίσον με 2, 6 τρίτα ίσον με 2. Για να δούμε λοιπόν, μέχρι τώρα, τους φυσικούς αριθμούς τους τοποθετούμε τον ένα μετά με τον άλλον, έχοντας τη διάταξη, το 3 είναι μεγαλύτερο από το 2, μετά είναι το 4, μετά το 5. Δεν μας έχει συμβεί στην αριθμογραμμή να βάζουμε τον ένα αριθμό να συμπίπτει με τον άλλον. Για να δούμε τι συμβαίνει με αυτούς τους κλασματικούς αριθμούς. Το 4 δεύτερα είναι στην ίδια θέση με το 2, είναι στην ίδια θέση με το 6 τρίτα. Αυτή η κατάσταση και η νέα κατάσταση που παρατηρούμε έχει κάποια εξήγηση. Ας την παρακολουθήσουμε για να δούμε πού οφείλεται. Τι σχέση έχουν το 4 δεύτερα με το 6 τρίτα, ποια είναι η σχέση που έχουν ώστε να εμφανίζονται μετά πάνω στην ίδια θέση στην αριθμογραμμή. Προφανώς, επειδή εμφανίζονται στην ίδια θέση, είναι ίσα με το 2, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά ας μην το πούμε από τώρα τόσο βιαστικά, ας παρατηρήσουμε από το βιβλίο στο κεφάλαιο 16 ένα πρόβλημα, μια διαδικασία που ακολουθούν και τα παιδιά. Για να δούμε λοιπόν, το 1, η μία μαθήτρια έχει βάλει στη συλλογή στα γραμματόσημα και έχει γεμίσει τα 9 δωδέκατα της σελίδας και ένας μαθητής έχει βάλει τα γραμματόσημά του και έχει γεμίσει τα 3 τέταρτα μιας ακριβώς όμως ίδιας σελίδας, όχι μιας οποιαδήποτε σελίδας, ακριβώς ίδιας. Μπορούν να είναι από το ίδιο άλμπουμ. Πρέπει να είναι ίδιες οι σελίδες για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα κλάσματα μετά. Άρα λοιπόν, κοιτώντας τις σελίδες, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι τα δύο κλάσματα, 9 δωδέκατα και 3 τέταρτα, εκφράζουν το ίδιο μέρος της σελίδας. Δηλαδή, το 9 δωδέκατα είναι ίσο με το 3 τέταρτα. Υπάρχει κάποια σχέση? Μπορούμε να ανακαλύψουμε κάποια σχέση? Για να προσπαθήσουμε. Μήπως ανακαλύψουμε κάποια σχέση ανάμεσα στους δύο αυτούς κλασματικούς αριθμούς. Το 3 τέταρτα και το 9 δωδέκατα. Αν πολλαπλασιάσω τον αριθμητή του πρώτου κλάσματος με το 3 και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό, για να δω τι θα προκύψει. Το 3 επί 3 θα γίνει 9 και 4 επί 3 θα γίνει 12. Άρα λοιπόν το 9 δωδέκατα προκύπτει από το 3 τέταρτα αν πολλαπλασιάσουμε και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό. Αντίστροφα, από το 9 δωδέκατα θα διαιρέσω με το 3 και θα 9 δια 3, 3, 12 δια 3, 4. Άρα λοιπόν αυτά τα κλάσματα, το 9 δωδέκατα και το 3 τέταρτα, που διαστητικά από τις σελίδες είδαμε ότι εκφράζουν το ίδιο μέρος της σελίδας, έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Το ένα μπορεί να προκύψει από το άλλο. Και το 9 δωδέκατα μπορεί να προκύψει από το 3 τέταρτα με πολλαπλασιασμό, όπως και το 3 τέταρτα μπορεί να προκύψει από το 9 δωδέκατα με διαίρεση, διαιρώντας και τους δύο όρους του κλάσματος με τον ίδιο αριθμό πάντα. Τα κλάσματα λοιπόν που εκφράζουν το ίδιο μέρος ενός όλου λέγονται ισοδύναμα.
Αν πολλαπλασιάσω τους όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό και τον αριθμητή και τον παρονομαστή, θα προκύψει ένα κλάσμα ισοδύναμο με το αρχικό. Το ίδιο θα συμβεί αν διαιρέσω τους όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό. Θα προκύψει ένα κλάσμα ισοδύναμο με το αρχικό. Στη διαίρεση βέβαια, από τον πολλαπλασιασμό θα προκύψει ένα κλάσμα με μεγαλύτερους όρους. Με τη διαίρεση θα προκύψει ένα κλάσμα με μικρότερους όρους. Θα συζητήσουμε αργότερα και θα δούμε. Η διαδικασία του πολλαπλασιασμού σταματάει. Όσο πολλαπλασιάζουμε, διαστητικά μπορούμε να πούμε τώρα ότι όσο πολλαπλασιάζουμε, θα παίρνουμε έναν αριθμό, θα πολλαπλασιάζουμε, δεν θα σταματήσει. Πάντα θα βρίσκουμε ένα καινούριο ισοδύναμο κλάσμα. Με τη διαίρεση όμως, είναι λογικό κάπου να σταματήσουμε. Όσο μικραίνουμε, θα το δούμε αυτό. Αναλυτικά και θα δούμε πού μπορούμε να σταματήσουμε σε κάθε κλάσμα, σε ποιο ισοδύναμό του και πώς λέγεται αυτό το κλάσμα με τους μικρότερους όρους. Όχι το μικρότερο κλάσμα, το κλάσμα με τους μικρότερους όρους. Το κλάσμα που έχει προκύψει δεν είναι μικρότερο, είναι ακριβώς είναι ισοδύναμο, αλλά έχει μικρότερους όρους. Τα κλάσματα που δεν απλοποιούνται άλλο λέγονται ανάγωγα. Τώρα θα κάνουμε κάποια παραδείγματα ώστε να δούμε πώς δημιουργούμε ισοδύναμα κλάσματα από ένα κλάσμα και με πολλαπλασιασμό και με διαίρεση. Ας πάρουμε το κλάσμα 3 πέμπτα. Αν πολλαπλασιάσουμε και τους δύο όρους με το 2, δηλαδή αν διπλασιάσουμε και τους δύο όρους, δύο φορές το 3 θα γίνει 6 και δύο φορές το 5 θα γίνει 10. Το 3 πέμπτα λοιπόν είναι ισοδύναμο με το 6 δέκατα. Μπορούμε το ίδιο να κάνουμε πάλι από την αρχή και να πολλαπλασιάσουμε και τους δύο όρους με το 3. Να τριπλασιάσουμε τους όρους. 3 φορές το 3, 9 και 3 φορές το 5, 15. Ποιο είναι το συμπέρασμα λοιπόν? Ότι το 3 πέμπτα είναι ισοδύναμο ίσο με το 6 δέκατα, είναι ισοδύναμο με το 9 δέκατα πέμπτα. Όλα αυτά τα κλάσματα, όταν τα τοποθετήσουμε στην αριθμογραμμή, θα είναι ακριβώς στην ίδια θέση. Γιατί εκφράζουν ακριβώς την ίδια ποσότητα. Το ερώτημα είναι, πόσα τέτοια κλάσματα ισοδύναμα με το αρχικό μπορώ να δημιουργήσω? Η απάντηση είναι όσα θέλετε. Κάθε φορά που θα παίρνετε έναν αριθμό και θα πολλαπλασιάζετε με αυτόν τον αριθμό και τους δύο όρους του κλάσματος, θα δημιουργείτε ένα καινούριο κλάσμα το οποίο είναι ισοδύναμο με το αρχικό. Ας κάνουμε τώρα την αντίστροφη διαδικασία. Ας πάρουμε ένα κλάσμα και θα δημιουργήσουμε ένα ισοδύναμο διαιρώντας τους όρους του. Εδώ και δύο, και ο αριθμητής και ο παρονομαστής είναι άρτιοι αριθμοί, άρα είναι πολύ λογικό να διαιρέσω και τους δύο με το 2. 18 δια 2, 9. 24 δια 2, 12. Το 18, 24 είναι ισοδύναμο με το 9, 12. Μπορώ να συνεχίσω τη διαδικασία ή να απλοποιήσω το νέο κλάσμα, το ισοδύναμο με το αρχικό. Να διαιρέσω τώρα, με το 2 δεν μπορώ να διαιρέσω το 9, να διαιρέσω με το 3, το οποίο διαιρεί και το 9 και το 12. 9 δια 3, 3, 12 δια 3, 4. Άρα λοιπόν το 18, 24 είναι ισοδύναμο με το 9, 12 και είναι ισοδύναμο με το 3, 4. Εδώ παρατηρώ ότι στο 3 τέταρτα σταματάει η διαδικασία. Δεν μπορώ να βρω ένα αριθμό που να διαιρεί και τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Αυτό λοιπόν το κλάσμα λέγεται, που δεν απλοποιείται άλλο, λέγεται ανάγωγο.
Αυτή η διαδικασία χρησιμεύει κάπου? Δεν μπορούμε να δούμε τη χρησιμότητά της τώρα. Θα τη δούμε αργότερα, θα τη δείτε αργότερα. Είναι πολύ πιο εύχριστο στις πράξεις να δουλεύω με το 3 τέταρτα αντί για το 18-20 τέταρτα. Θα μου είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω τους πολλαπλασιασμούς μου, τις διαιρέσεις μου, τις πράξεις όλες που έχω με ένα ισοδύναμο κλάσμα, αντί να χρησιμοποιήσω το 18-20 τέταρτα, να χρησιμοποιήσω το 3 τέταρτα. Εξάλλου, είναι πρόωρο που το λέμε, αλλά θα το δείτε και αργότερα όταν θα κάνουμε την πρόσθεση κλασμάτων. Όταν θα μάθουμε να κάνουμε πρόσθεση κλασμάτων και θα πρέπει να προσθέσουμε την ποσότητα 1/8 με το 1/5, θα το κάνουμε συμβολικά, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα είναι η καινούργια ποσότητα. Δεν είναι 1/5 και 1/5 να πω ότι είναι 2/5, ούτε είναι 1/8 και 1/8 να πω ότι είναι 2/8. Είναι 1/5 και 1/8. Θα κάνουμε τότε τα κλάσματα ομώνυμα και θα κάνουμε την πρόσθεση μέσω των ισοδυνάμων κλασμάτων. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στα μαθηματικά, στα κλάσματα, να ξέρουμε καλά την σημασία της ισοδυναμίας και να ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τις πράξεις μας χρησιμοποιώντας όχι τα αρχικά κλάσματα, αλλά ισοδύναμά τους, με τα οποία είναι απλοποιημένα. Το 3 τέταρτα είναι απλοποίηση του 18-20 τέταρτα, του κλάσματος 18-20 τέταρτα, και μπορούμε να έχουμε πιο εύκολα και να φτάσουμε πιο σύντομα στο αποτέλεσμα, στο οποίο αποτέλεσμα θα φτάναμε και με το αρχικό κλάσμα, ίσως όμως με πιο πολλές πράξεις. Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να κάνουμε μαζί μία πολύ ωραία διαδικασία που έχει το βιβλίο μας. Είναι στο κεφάλαιο 16, στη σελίδα 46. Είναι η εφαρμογή 2 και λέει να βρείτε ένα κλάσμα μεταξύ των κλασμάτων 1 τρίτου και 2 τρίτα. Για να το δούμε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ωραία άσκηση, την ωραία εργασία, έχουμε φτιάξει μια δεύτερη αριθμογραμμή, την οποία την έχουμε χωρίσει σε τρίτα. 1 τρίτο, 1 τρίτο, η απόσταση 1 τρίτο. Όχι σε τέταρτα, για να μπορούμε να εργαστούμε. Λοιπόν, τι μας λέει λοιπόν να τοποθετήσουμε, να βρούμε ένα κλάσμα μεταξύ του 1 τρίτου και του 2 τρίτα. Ωραία. Το 1 τρίτο είναι εδώ. Και το 2 τρίτα είναι εδώ. Κοιτώντας τα, το 1 τρίτο και το 2 τρίτα, δεν μας είναι εύκολο να βρούμε ένα κλάσμα που να υπάρχει ανάμεσά τους. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι πριν να απαντήσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο κλάσμα ανάμεσα στα κλάσματα 1 τρίτο και 2 τρίτα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ισοδύναμα κλάσματα με τα αρχικά. Το 1 τρίτο θα φτιάξουμε ένα ισοδύναμο πολλαπλασιάζοντας και τους δύο όρους με το 2. Θα γίνει 2 έκτα. Άρα λοιπόν στην ίδια θέση θα βάλουμε και το 2 έκτα. Και το 2 τρίτα θα το πολλαπλασιάσουμε και αυτό με το 2. Τους όρους του, όχι το κλάσμα. 2 ή 2, 4, 2 ή 3, 6. Άρα λοιπόν εδώ θα πάει το 4 έκτα. Ανάμεσα στο 2 έκτα και στο 4 έκτα είναι σίγουρα το 3 έκτα. Έχουμε χωρίσει σε 6 ίσα κομμάτια και έχουμε πάρει τα 2. Έχουμε χωρίσει σε 6 ίσα κομμάτια και έχουμε πάρει τα 3. Τα 3 έκτα είναι μεγαλύτερα από τα 2 έκτα. Έχουμε χωρίσει σε 6 ίσα κομμάτια και έχουμε πάρει τα 4. Τα 4 έκτα είναι μεγαλύτερο από τα 3 έκτα. Αν έχετε χρόνο, θα ήταν πολύ ωραίο να κάνετε αυτή τη διαδικασία βρίσκοντας άλλα ισοδύναμα κλάσματα, πολλαπλασιάζοντας με το 3, με το 4 και τους δύο όρους των κλασμάτων, και να δείτε αν μπορείτε να βρείτε και άλλα κλάσματα που είναι μεταξύ του 1 τρίτου και των 2 τρίτων. Αυτό
τη δυνατότητα να βρούμε κλάσματα ανάμεσα στο 1 τρίτο και στο 2 τρίτο, μας τη δίνει η διαδικασία με την οποία δημιουργούμε ισοδύναμα κλάσματα. Μας τη δίνουν τα ισοδύναμα κλάσματα, όχι η διαδικασία. Μας τη δίνουν τα ισοδύναμα κλάσματα. Αντί λοιπόν να σταματήσω και να πω μεταξύ του 1 τρίτου και των 2 τρίτων δεν υπάρχει κλάσμα, βρίσκω ισοδύναμα και να ανακάλυψα το 3 έκτα. Αν συνεχίσω τη διαδικασία, αν συνεχίσετε τη διαδικασία, είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε κι εσείς και άλλα κλάσματα. Επίσης, να συνοψίσουμε και να πούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε έτσι σαν σημαντικά, σαν πολύ σημαντικά από το σημερινό μάθημα. Τα κλάσματα είναι ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα κλάσματα έχουν την ίδια αξία, εκφράζουν την ίδια ποσότητα. Μπορώ να δημιουργήσω ισοδύναμα κλάσματα από ένα αρχικό κλάσμα και με πολλαπλασιασμό και με διαίρεση. Με τη διαίρεση θα καταλήξω διαιρώντας και διαιρώντας σε ένα κλάσμα που δεν απλοποιείται άλλο. Αυτό το κλάσμα λέγεται ανάγωγο. Επίσης, έχω κατανοήσει μια πολύ ωραία εφαρμογή μέσω της οποίας, ενώ φαινομενικά δεν μπορώ να βρω ένα κλάσμα, μπορώ χρησιμοποιώντας και εργαζόμενος με τα ισοδύναμά του, να ανακαλύψω ότι υπάρχουν ανάμεσα σε δύο κλάσματα και άλλα κλάσματα. Και αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί όσο θέλουμε. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το μάθημά μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή μελέτη. Γεια σας.